Αυτά παλιά, κύριε Νίκο, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Γιατί το πρόσωπο του Χατζή να το βάλετε προτεστεί στον κύριο Βρούτσι αυτό το εμβατήριο που αναλαμβάνει. Είναι στο Sky τώρα. Που αναλαμβάνει ανώτατος άρχον του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Είναι η ανώτατη αρχή πλέον στο συνδικαλιστικό κίνημα ο Υπουργός Εργασίας. Αυτός καθορίζει, ναι, πώς θα ψηφίζουν οι εργαζόμενοι, ναι, με δικές του αποφάσεις τι μετριέται, τα μητρώα, ναι, τι θα μετράμε στα μητρώα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχουν καταστατικά, δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα, υπάρχει Βρούτσης και Μητσοτάκης. Ναι, δηλαδή γιατί, τι καλά, και τώρα θα μου πείτε ποια είναι τα σημεία αυτά τα οποία πραγματικά σας ενοχλούν σαν κόμμα, σαν κομμουνιστικό κόμμα. Ένα-ένα, όχι γενικά έτσι. Όλα. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί αυτό όταν σας σήκωνε είναι, κύριε Σοφιανέο Ρεμέτζης, για να πείτε μάθημα, θα τα λέγατε ένα-ένα. Για θα περνάτε τέσσερα. Ένα-ένα θα τα πούμε. Έτσι, αλλά ξεκινάω από αυτό γιατί είναι θράσος. Είναι πρόκληση σε ένα νομοσχέδιο να καταργούνται τα καταστατικά σωματείων, να καταργείται όλες οι δομές του συνδικαλιστικού κινήματος και ο Υπουργός Εργασίας με υπουργικές αποφάσεις να χαρακτηρίζει πώς θα είναι το Μητρό, τι δημοσιότητα θα έχουν τα στοιχεία, τι τεχνικές λεπτομέρειες, τι πληροφορίες. Από πού το έχει ξεσηκώσει αυτό το νομοσχέδιο ο Βρούτσης, ή είναι παγκοσμίου, είναι καινούργια πατέντα και στον ευρωπαϊκό συνδικαλισμό? Ο Βρούτσης, ξέρετε, συνεχίζοντας από εκεί που άφησαν οι προηγούμενοι, όπως ενώθηκε με την κυρία Αξιόγλου στο νόμο ο οποίος κατάργησε τη γενική συλλογική, την εθνική γενική, και καθορίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού η κυβέρνηση, έτσι κάνει και με το απεργοκτόνο νόμο που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τον συνεχίζει αυτός. Και το τερματίζει κυριολεκτικά, καταργώντας, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, ουσιαστικά τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, καταργώντας την επέκτασή τους, ουσιαστικά ενισχύοντας τις συμβάσεις προσώπων, και ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων η πατέντα ενώσεις προσώπων ήταν η εύκολη λύση των εργοδοτών, ειδικά των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, για να μπορούν να παρακάμπτουν τις δυσκολίες, γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, γνωρίζοντας πόσο εκτεθειμένος και άβουλος κυριολεκτικά είναι ο εργαζόμενος απέναντι στις ορέξεις του εργοδότη όταν η ανεργία είναι στο 20%. Και φυσικά διαμορφώνοντας τοπικές κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές σε σχέση με τις γενικές, καταργώντας το ελάχιστο δικαίωμα που υπήρχε για προσφυγή στην διαιτησία, και όλα αυτά στο όνομα λέει ότι χτυπάει τη μαύρη εργασία. Κυριολεκτικά είναι πρόκληση με τα μέτρα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση στον αναπτυξιακό νόμο. Τα συνοδεύει φυσικά με ένα καινούργιο ποταμό προνομίων για τους επιχειρηματίες, στο όνομα των επενδύσεων που θα έρθουν, στο όνομα των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, όταν η σημερινή ζούγκλα στην αγορά εργασίας που διαμορφώθηκε από τα μνημόνια που ψήφισαν είναι αποκαλυπτική. Σήμερα ο μέσος μισθός του σταθερά εργαζόμενου έχει πέσει 25% και το πάνω από 60% είναι με μερική και περιτροπή απασχολή. Κύριε Σοφιανέ, να ρωτήσω κάτι. Όταν γίνεται μια απεργιακή κινητοποίηση σε ένα χώρο, σε ένα οποιοδήποτε χώρο, δεν μιλάω γενική απεργία τώρα, μιλάω σε έναν εργασιακό χώρο, δεν θα πρέπει με βάση το δημοκρατικό δικαίωμα που διατηρεί ο κάθε εργαζόμενος να υπάρχει η πλειοψηφία των εργαζομένων που να θέλει αυτή την απεργία και όχι μια ομάδα μειοψηφίας? Οι αποφάσεις για όχι, απεργία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που σας κάνω. Οι κάτι αποφάσεις και θα έλεγα και εγώ σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα σας απαντάω. Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση το τι ορίζουν τα καταστατικά των σωματείων. Τα σωματεία, ξέρετε, είναι ενώσεις. Είναι ενώσεις εθελοντικές των εργαζόμενων για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους απέναντι στην εργοδοσία. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα που σας απαντάω. Σας απαντάω γιατί είναι πρόκληση μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει βγει με το 50-1 του συνόλου, έχει βγει με το σκάρτο 40% του 57% που ψήφισε, να κουνάει το δάχτυλο και να μιλάει για δημοκρατία. Ναι. Και επίσης. Και επίσης, κοιτάξτε κύριε Χατζή, για να δούμε, εφόσον η κυβέρνηση και όλοι μας λένε ότι έχουν απαξιωθεί αυτά, οι απεργίες έχουν ξεπεραστεί, ότι οι εργαζόμενοι συνενούν, τι φοβούνται?
Ένα πράγμα φοβούνται. Μια απεργία την οποία δεν την αποφασίζει η πλειοψηφία του κλάδου, η διάθεση, δεν εκφράζει τη διάθεση των εργαζομένων, θα αποτύχει. Είναι σαφές ότι θέλουν να δείξουν στον ξένο επενδυτή ότι η Ελλάδα είναι ελκυστική. Γιατί, γιατί δεν έχει επαναστατική γυμναστική. Γιατί δεν έχει, δεν κλείνει τους δρόμους. Δεν τον είδατε τον Μητσοτάκη προχτές στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώνουν χιλιάδες όχι, είναι χαρούμενος. Ήταν χαρούμενος στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε διαδήλωση, αλλά δεν έγιναν όπως είπε έκτροπα. Κοιτάξτε, οι φασαρίες τώρα, τον ενοχλούν, τον φοβίζουν. Τα έκτροπα και ό,τι ονομάζει έκτροπα ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν σχέση, άλλο την προσπάθεια που κάνει να προβοκάρει, δεν έχουν σχέση με το εργατικό λαϊκό κίνημα και τους αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε με την προσπάθεια να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων σε συνθήκες που ξέρετε πολύ καλά και ειδικά στο δικό σας χώρο του τύπου. Τι αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει, τι εκβιασμοί υπάρχουν. Δεν γίνονται αυτά όμως. Άρα λοιπόν το θέμα μας σήμερα δεν είναι εάν γίνεται το Α ή Β έκτροπο. Το θέμα μας είναι αν ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στο σωματείο στο οποίο ανήκει, που ο ίδιος με τη δική του θέληση γράφεται, αν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, οι οποίες πρέπει να είναι μαζικές και εμείς επιδιώκουμε αυτή τη μαζικοποίηση, θα αποφασίζει για τις κινητοποιήσεις του και για τη μορφή του αγώνα που ο ίδιος θα αποφασίζει. Και δεν θα του το επιβάλλει ο κύριος Βρούτσης με κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες ορίζουν το Α και το Β. Δεν πρόκειται να περάσει αυτή η προσπάθεια να βάλουν σε ηλεκτρονικό γύψο τους εργαζόμενους. Και η απάντηση θα δοθεί και με τα συλλαλητήρια που οργανώνει το Πανεργατικό Μέτωπο την 3η στις 17 του Σεπτέμβρη, αλλά και στην κλιμάκωση αυτού του αγώνα όταν η κυβέρνηση επιχειρήσει να το φέρει στη Βουλή και με απεργία. Δεν πρόκειται να περάσει η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης, η οποία αν θέλετε πατάει και σε ένα έδαφος που τους έστρωσαν οι άλλοι, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία τρώει από τα έτοιμα, κυριολεκτικά τρώει από τα έτοιμα. Τρώει από αυτά που τους έχει ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση, έχοντας τσακίσει και το ηθικό ενός κόσμου. Μάλιστα. Όμως, μισό λεπτό. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν γίνανε έκτροπα και το Κομμουνιστικό Κόμμα όταν διαδηλώνει δεν κάνει έκτροπα, διαδηλώνει στα πλαίσια χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να καίει δρόμους, σπίτια, αυτοκίνητα, φωνάζει το σύνθημά του με την αξιοπρέπεια που εμπνέεται από την ιδεολογία του και προχωράμε. Δεν είναι δηλαδή ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι δημιουργεί έκτροπα και παρατράγουδα. Δεν αφορά, κύριε Χατζή, δεν αφορά η Τάκη το κόμμα μας το θέμα αυτό. Αφορά συνολικά το εργατικό κίνημα. Έχουν απαξιώσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα οι ίδιες ηγεσίες πολιτικά, ιδεολογικά, που προέρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν και σήμερα θέλουν να περάσουν σιγή νεκροταφείου. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Βερίκιος. Θέλουν να μοστράρουν μια Ελλάδα που η λεγόμενη κανονικότητα είναι κυριολεκτικά αποστηρωμένη. Είναι μια Ελλάδα που έρχεται ο επενδυτής, του τα δίνουν όλα. Έτσι είναι ο καπιταλισμός όμως, κύριε. Δεν θέλανε και τους Αιγιαλούς να δώσουν. Όπως είχε πει και ο Λέων Τρότσκι, δεν πρέπει να κινείσαι και να μυθοποιείς, να θεοποιείς τον ηγέτη σου, αλλά την ιδεολογία σου. Και αυτό δεν το βλέπουμε να γίνεται σήμερα στα κόμματα τα αστικά. Χαρακτηρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ ένα αστικό κόμμα, κύριε Σοφιανέ? Είναι κόμμα εναλλακτικής κυβερνητικής διαχείρισης. Μάλιστα. Είναι κόμμα του αστικού πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πλέον αντίληψη και από ευρύτερο κόσμο που τον ψηφίζει, στη λογική ότι αυτό το σύστημα εννοείται ότι δεν ήθελαν ποτέ να το αλλάξουν, να το διαχειριστούν. Ήθελαν, το διαχειρίστηκαν και στο έδαφος τους σημερινούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πώς χαρακτηρίζει και στέκεται απέναντι στην κίνηση του Κινάλ, το οποίο βροντερά βγαίνει κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τα εργασία? Αν αναφέρεστε για την αφίσα, νομίζω την απέσυραν. Την απέσυρα, την αφίσα. Ποιο? Το κουμπί. Άλλαξαν χρώμα. Άλλαξαν χρώμα, βάλαν άλλο.
Το κάναν πράσινο. Το κάναν πράσινο, ναι. Γιατί μου θύμιζε κουκουέ αυτό εμένα. Αυτό τι, ως τι προσπάθεια το χαρακτηρίζεται. Κάποιο μήνυμα ήθελε να περάσουν. Απλώς επικοινωνιακό ήταν, λάθος. Η προσπάθεια του Κινάλε είναι να σταθεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο σήμερα δεν είναι τι λέει το Κινάλε, τι λέει ο Α ή ο Β, είναι τι πρέπει να πούν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η προπαγάνδα της κυβέρνησης, ότι δήθεν ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους με αυτό το νομοσχέδιο, πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει ο κόσμος να βγει στο δρόμο, να διεκδικήσει μέσα από τα συνδικάτα του. Πρέπει να ζωντανέψουμε τα συνδικάτα, να γραφτεί κόσμος ο οποίος είναι ανοργάνωτος σήμερα. Αυτή είναι η δική μας η προσπάθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε δουλεύοντας μέσα στο πανεργατικό μέτωπο. Το πανεργατικό μέτωπο δεν είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι μια πλατιά ταξικής συσπήρωσης συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σε αυτή τη συσπήρωση έχει τη θέση του κάθε εργαζόμενος. Πότε βλέπετε, προσανατολίζετε να γίνει η πρώτη κινητοποίηση μεγάλη? Την 3η στις 17 του Σεπτέμβρη ανακοίνωσε το πανεργατικό μέτωπο συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Με αιχμή τον νόμο αυτό που θέλει να βάλει τα φόπλακα κυριολεκτικά στο εργατικό κίνημα και ας προβληματιστούν οι φίλοι που μας ακούν, αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, αν ήταν περίπατος για το Μητσοτάκη, δεν θα παίρναν τέτοια μέτρα, δεν θα εντοπίζαν όλη αυτή την προσπάθεια να κάνουν ουσιαστικά τον Υπουργό Εργασίας ανώτατη αρχή του συνδικαλιστικού κινήματος, προσπαθώντας να βάλουν στο γύψο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.